Μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο. Και δεν έχουμε και την, και αυτό θα σας πω σήμερα, δεν έχουμε ούτε την εμπιστοσύνη ούτε την διαβεβαίωση ότι δεν θα συνεχίσει να γίνεται. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Διότι υπάρχει μια πολύ σκληρή κριτική. Δηλαδή μπορεί να έρθει το νομοσχέδιο για την, για την κοινωνική οικονομία, ναι, για τα αδήλωτα εισοδήματα. Σας μιλάω τώρα για τα οικονομικά νομοσχέδια. Μας, ναι. Για τα οικονομικά νομοσχέδια. Είναι νομοσχέδιο για τη δικαιοσύνη, είναι νομοσχέδιο για άλλα πράγματα. Και να μην περάσει. Και να μην, όχι, και να καθυστερεί. Να καθυστερεί λόγω πολύ. Της Τρόικας. Ακριβώς. Αυτό είναι σημαντικό όμως. Άρα μας λέτε πολύ. Ότι αυτό είναι υποαίρεση για το νομοθετικό έργο. Σας επαναλαμβάνω ότι υπήρξαν στιγμές στο προηγούμενο διάστημα, και όταν λέω στιγμές εννοώ και εβδομάδες και μήνες, που υπήρξαν καθυστερήσεις οι οποίες δεν είναι και δικαιολογημένες. Δηλαδή για την πλευρά τώρα του προγράμματος από αυτά που ψηφίσαμε προχθές και τα οποία πέρασαν και με κοινή αποδοχή. Δηλαδή η προσομοίωση της ελληνικής νομοθεσίας στις επιταγές της Γκρέκο νομοθεσίας για τη διαφάνεια, μάλιστα, για το πόθεν έσχες, για τις χρηματοδοτήσεις κομμάτων κτλ. Λοιπόν, για αυτή την πλευρά του νομοθετήματος, 4 μήνες είχε δοθεί η τελική θέση από πλευράς της Βουλής και της ελληνικής πλευράς και για λόγους είτε αβελτηρίας, είτε να, πώς τα λένε, που κάνεις τα μικρά παιδιά ή στο στρατό που κάνουν τα καψόνια, δεν εδίνεται η απάντηση. Δόθηκε μία εβδομάδα πριν. Είναι μια επιτροπή όμως. Μου επιτρέπετε. Όχι, δεν είναι επιτροπή. Σαφέστατα. Σαφέστατα και θα πρέπει να έρθει. Εδώ υπάρχει ένα θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να έρθει και το ότι το συζητάμε δημόσια είναι μέρος αυτής της προσπάθειας. Δηλαδή φεύγουμε από τα ταμπού, τα μισόλογα και να κλείνουμε ματάκια όπως κλείνανε και στο παρελθόν. Πόσες φορές σας ήρθαν από παρελθούσες κυβερνήσεις και σας λέγανε είστε καλά, εμείς μήνες ολόκληρες. Τους τα πηγαίναμε, δεν μας τα στέλνανε. Μεταφραζόντουσαν, τα αλλάζανε. Το ότι το λέτε ευθέως είναι από μόνο του μια κίνηση επιθετική. Διότι αυτά εδώ... να το πείτε δημόσια με αυτόν τον τρόπο τον καθαρό που το λέτε σήμερα, γιατί όντως ακούγαμε μισόλογα στο παρελθόν. Ότι όχι, ήμασταν εξάρτητοι, κάνουμε ό,τι θέλουμε, το οποίο είναι το διατάφτα. Όχι. Υπάρχει ένα είδος επιτροπίας λοιπόν και στην νομοθετική, διαδικασία. Επιβεβαιώνει την κριτική που ασκείται ότι η ιστορία των μνημονίων, εκτός του οικονομικού και άλλου περιβάλλοντος, θεσμικού περιβάλλοντος, θέτει ένα ζήτημα λειτουργίας δημοκρατίας για τη χώρα. Και κυριαρχίας. Και κυριαρχίας. Είναι προφανές αυτό. Ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι προφανές. Προφανές είναι, αυτό είναι. Διότι δεν. Και είναι, μάλιστα. Ότι είναι προφανές, έχει γίνει μια προσπάθεια. Έχει γίνει μια προσπάθεια με πειραματόζω τη χώρα μας και άλλες χώρες. Αυτό σαν στυλ, επιτρέψτε μου την έκφραση, να περάσει για όλη την Ευρώπη. Δηλαδή να μπουν κόφτες και επιτηρήσεις εφ' όλης της ύλης. Εκεί ήθελα να πω. Και μάλιστα χωρίς να προχωράει η πολιτική και η κοινωνική σύγκληση και ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή να είναι ένας οικονομικός οργανισμός ο οποίος μόνο στα κακά του, δηλαδή σε σύγκληση έξω από τις κοινωνικές ανάγκες, ας πούμε, και τα λοιπά, θα ισχύει. Ναι, πρόεδρε, αλλά είναι θριαλίδα για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, έτσι. Μην το εγώ συμφωνώ απολύτως σε αυτό, αλλά όχι. Με ένα διαφορετικό πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων μέσα σε όλες, αν είναι δυνατόν, εγώ το λέω από την πλευρά της αριστεράς ή και οι σοσιαλιστές τώρα, ας πούμε, τον τρέχοντα χρόνο έχουν δείξει κάποια διαφοροποίηση ενώ στην Ευρώπη, αλλά υπάρχουν και απόψεις και παράγοντες, ο Γιούνκερ παραδείγματος χάρη, ο οποίος δεν είναι ούτε των σοσιαλιστών ούτε της ομάδας της αριστεράς, ο οποίος κινείται σε μια τέτοια κατεύθυνση, δηλαδή επισημαίνει αυτά τα προβλήματα. Χθες είχαμε μια εξαιρετική προσωπικότητα, τον κύριο Γιόργκερσεν, τον πρώην Πρωθυπουργό της Νορβηγίας, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, όχι μόνο για το προσφυγικό, και για αυτά, δηλαδή για τις κοινωνικές επιπτώσεις από τη λιτότητα, για τα δημοκρατικά δικαιώματα. Αρχίζει και ανεβαίνει το θέμα, δηλαδή, ότι θα πρέπει να φύγουμε από αυτή την κατάσταση. Ναι, αλλά, μια και το λέει, Βασίλη, συγγνώμη. Μια και το λέτε, πώς να φύγουμε από την κατάσταση τη στιγμή που υπογράψαμε μια συμφωνία πολύ βαριά, κύριε Πρόεδρε, που προβλέπει όλα αυτά που λέτε, που προβλέπει συνέχεια της επιτροπίας, που προβλέπει συνέχεια της επιτήρησης, που προβλέπει ένα κόφτη, που προβλέπει ένα υπερταμείο 99 ετών, ενός αιώνα. Επομένως, πώς θα ξεφύγουμε από αυτό. Και που προβλέπει και. Συγγνώμη, Δημήτρη, μισόλετο, κύριε Πρόεδρε. Διότι πέραν του γενικότερου. Θα το πείτε τώρα. Ο θεσμικός παράγοντας, ένας κορυφαίος θεσμικός παράγοντας, είστε εσείς. Αποδέχεται, θα σας πει κάποιος, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που είναι δύσκολο, δυσάρεστο, αρνητικό, πείτε το όπως θέλετε, εν πάση περιπτώσει, όμως αποδέχεται τη λειτουργία του μέσω ενός μη δημοκρατικού τρόπου. Δηλαδή, η ιστορία του κόφτη βγάζει τη Βουλή στη γωνία
και γίνεται μέσω προεδρικού διατάγματος. Τι κάνετε εσείς εκεί ως πρόεδρος, παρακολουθείτε τη βόλτα του χαρτιού? Όχι βέβαια. Και αν δείτε την απόφαση και το τι έχουμε νομοθετήσει, όπως και προηγούμενα υπήρχε αυτή η νομοθεσία για το διορθωτή, κόφτη, όπως θέλουμε να το πούμε, είναι ουσιαστικά μια λειτουργία την οποία λαμβάνει υπόψη της η κυβέρνηση και προληπτικά. Δηλαδή, κάνοντας και τον προϋπολογισμό ακόμα τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο και καθώς τα μεγέθη ανατρίμηνο βγαίνουν, είναι εντελώς αχρίαστο. Είναι, όχι περίπου, ξέρει επακριβώς και καθίσταται εντελώς αχρίαστη η διαδικασία στο όριο το οποίο είπατε. Σε κάθε περίπτωση έχει προβλεφτεί, η Βουλή έχει το δικαίωμα στο εξάμηνο τουλάχιστον πάνω να κάνει προσθετικές αλλαγές ή αναθεωρήσεις του προϋπολογισμού. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί με υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών ή με προεδρικό διάταγμα κάτι το οποίο θα είναι έξω είτε από από τη δημόσια συζήτηση είτε από την καθαυτή νομοθετική πρωτοβουλία της Βουλής. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Επομένως, κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία, για να το δέσουμε και με αυτό που ψηφίστηκε και που πέρασε προχθές και από το Eurogroup, βαθαίνει αυτή την κατάσταση ή δίνει περιθώρια ελιγμών? Τι θα λέγατε? Η γνώμη μου είναι ότι για τη χώρα μας δίνει αρκετά σοβαρά περιθώρια ελιγμών, τα οποία όμως θα πρέπει να τα ασκήσουμε με αποφασιστικότητα, να ασκήσουμε αυτούς τους ελιγμούς και τις τακτικές με αποφασιστικότητα, γιατί δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η διεθνής οικονομική κατάσταση τον παρόντα χρόνο και τα επόμενα χρόνια θα επηρεάσει τις εξελίξεις με θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή, μπορεί να είναι με θετικό πρόσημο και να ανέβεις κι εσύ και σου δίνει αυτή τη δυνατότητα η συμφωνία πλέον, ας πούμε, σε αυτό το τρένο, να μην το χάσεις όπως το χάσες με την ποσοτική επέκταση, ή μπορεί να υπάρχουν αρνητικά συμπτώματα από τις τιμές του πετρελαίου μέχρι τη διεθνή κρίση γενικότερα που να σφίξουν αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή, συμμετέχεις όμως πλέον σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι προηγούμενα στο γίγνεσθε. Είσαι στον πυρήνα. Δεν είσαι κάπου στην άκρη, σαν μια εντελώς ιδιαίτερη περίπτωση στην οποία ρίχνουν ένα ξεροκόμματο για να επιβιώσει. Εγώ το είπα σε σχέση με την δίνει Επιτροπή που είπαμε δυνατότητες. Και πριν. Γιατί εσείς είστε αριστεροί. Το λέω έτσι απλά να το καταλάβει ο καθένας. Και λέω πώς μέσα σας, πώς παλεύετε με αυτήν την κατάσταση? Δύσκολο. Αλλά με συγχωρείτε. Την επιλογή την έκανε ο λαός μας, δεν αναφέρομαι στο απότερο παρελθόν, να σας πω από το 12 μέχρι να μετράω 5-6 φορές, ας πούμε, ότι υπήρξε μια επιλογή ενός μεγάλου τμήματος, όχι πλειοψηφικού, αλλά ενός μεγάλου τμήματος του λαού μας. Σας αναφέρομαι και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, εν γνώση αυτής της συμφωνίας, θυμηθείτε τη συζήτηση για το ταμείο. Αυτό ήταν το σημείο που πήγε η διαπραγμάτευση 17 ώρες. Ήταν το τελευταίο χαρτί του Σόιμπλε που το έβγαλε Σάββατο απόγευμα ως προσάρτημα στην εισήγηση του Eurogroup, με τη σημείωση μάλιστα για Brexit από 6 χώρες, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, η συζήτηση την οποία κάνουμε τώρα έχει το ενδιαφέρον της ότι γίνεται πια 50 ράτια, γίνεται σαφής. Αλλά επί της ουσίας, στους τίτλους της, του τι μπαίναμε για να υλοποιήσουμε, είχε γίνει εν ώψη των εκλογών του Σεπτεμβρίου. Ήταν γνωστό και υπήρξε επιλογή από το λαό μας, επιλογή εμπιστοσύνης και ελπίδας ενός μεγάλου τμήματος του λαού, ότι θα ήταν πολύ καλύτερα μια τόσο δυσχερή κατάσταση για τη χώρα να τη διαχειριστεί ένα κομμάτι της αριστεράς. Εμείς δεν πήγαμε στην εξέδρα, ούτε παραδώσαμε, διότι αυτό ήταν το αίτημα από διάφορες πλευρές της αριστεράς, το γνωρίζετε. Είτε να πάμε στην επιλογή της δραχμής, όπως πολλοί φίλοι που τώρα λένε διάφορα, έχουν κατέβει μια, δύο, τρεις, πέντε φορές εκλογές, με προμετωπίδα, εναλλακτική πρόταση, δεν το δαιμονοποιώ, αλλά δεν έχει βρει καμία λαϊκή υποστήριξη. Υπάρχει πολύ σκληρή κριτική από την πλευρά. Ο κ. Σαλαβάνος μίλησε για προδοτικές κυβερνήσεις. Ή θα έπρεπε από μόνοι μας να πούμε ότι κοιτάξτε, μπορεί να θέλει ο λαός, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το δεχθούμε στην συνείδησή μας ότι θα πρέπει να πάρουμε και τέτοια μέτρα. Θέλουμε ένα εντελώς και μόνο του παράλληλο πρόγραμμα και ανεβαίνουμε μόνοι μας, ας πούμε, παραδίδουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα ήταν λάθος. Θα ήταν λάθος. Τώρα δοκιμάζεται αριστερά στην Ελλάδα και θα δοκιμαστεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Στα πάρα πολύ δύσκολα. Αν μπορεί να κυβερνήσει. Και νομίζω, ότι μπαίνουμε, νομίζω ότι μπαίνουμε αποφασιστικά σε ένα κύκλο διακυβέρνησης. Δηλαδή κλείνει
σχηματικά ένα κύκλο διαπραγμάτευση που ήταν ο 1,5 χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, εκλογέ δεν υπάρχουν. Εκλογέ δεν υπάρχουν. Όχι. Η αριστερά καλείται να κυβερνήσει, όπως λέτε εσείς, σε ένα περιβάλλον που είναι πολύ σαφές όμως και το οποίο διαμορφώθηκε από αρνητικούς συσχετισμούς δυνάμεων για σας την προηγούμενη φορά και για τη χώρα εννοείται. Και επομένως δεν μπορείτε να κυβερνήσετε επί τη βάση ενός προγράμματος που εσείς θα θέλατε, αλλά επί τη βάση ενός προγράμματος που άλλοι διαμόρφωσαν και μας λέγατε και σε μια προηγούμενη φάση ότι περίπου είχε και τα στοιχεία του πραξικοπήματος. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν περνάτε στο ταμείο όλη την δημόσια περιουσία, ποια αριστερά. Θα σας απαντήσω. Με δύο επί της ουσίας πράγματα. Πρώτον, υπάρχουν σαφέστατα περιθώρια τα οποία εργαζόμαστε για να τα διευρύνουμε, δεν μας τα δίνουν απλόκερα, για να ασκούμε και άλλες πολιτικές. Δηλαδή, κανείς δεν έβαλε υπό αίρεση το ότι πέρασε ήδη η νομοθεσία για 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους να μπορούν να πηγαίνουν στο νοσοκομείο και στα. Έτσι. Άρα υπάρχει η διαδικασία να διαμορφώνεται και ένα πρόγραμμα με θετικό προφίλ και πρόσημο κατά τις δικές μας αντιλήψεις. Δηλαδή σε μια χημεία, σε ένα μείγμα με άλλα. Κατά δεύτερον, να σας πω για το ταμείο. Είναι πάρα πολύ σαφές ότι δεν πρόκειται για ταμείο εκχώρησης της περιουσίας, της δημόσιας περιουσίας. Και είναι καλύτερο που είναι σχεδόν τα πάντα μέσα και που είναι και για τόσο χρόνια. Είναι Ταμείο Αξιοποίησης της Ελληνικής Περιουσίας. Υπάρχει και στη Γαλλία, υπάρχει και αλλού και αλλού. Είναι όμως Ταμείο Συνδιαχείρισης. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέψτε μου, της οποίας είμαστε μέλος εδώ και δεκαετίες. Δεν βρισκόμαστε έξω από αυτήν. Δηλαδή προφανώς σε μια χώρα που δεν θα είχε τα στριμώγματα που έχει η χώρα μας, δεν θα υπήρχε η ανάγκη από τους εταίρους δανειστές να βάλουν τα δύο μέλη, να έχουν λόγο για το τρίτο κτλ. Αλλά παρόλα αυτά. Έλλειψη εμπιστοσύνη, αλλά αυτό, παρόλα αυτά βρίσκεται υπό σαφέστατο δημόσιο έλεγχο και εθνικό έλεγχο. Δεν υπάρχει επομένως, κανένα δεν θέμα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν φοβάμαι, δηλαδή παραδείγματος χάρη για τα νερά. Όχι. Υπάρχουν συγκεκριμένα ποσοστά όπου θα κρατηθεί το 51% τουλάχιστον και παραπάνω του ελληνικού δημοσίου και δεν θα δοθεί και το μάνατζερ. Άρα, καλά καταλαβαίνω, ο πρόεδρος της Βουλής διαφωνεί με τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης που χαρακτήρισε μέτρα ως αντισυνταγματικά και εγκληματικά. Εννοείται για τα νησιά. Για το ΦΠΑ στα νησιά. Δεν θα το έλεγα με τέτοιους τόνους όπως το είπε ο Πάνος ο Καμένος. Είναι σαφές πως είναι πάρα πολύ προβληματικό αυτό το μέτρο. Το μέτρο δηλαδή, είναι προβληματικό, αλλά είναι αντισυνταγματικό. Και ήταν και από το καλοκαίρι. Είναι στα όρια, βεβαίως. Και να ξέρετε ότι η νησιωτικότητα στα είναι. Στα όρια της αντισυνταγματικότητας. Βεβαίως. Διότι είναι, κοιτάξτε. Είναι η νησιωτικότητα, δεν έχει αναγνωριστεί μόνο στο Ελληνικό Όχι, Σύνταγμα, βέβαια. Σαν μια ιδιαιτερότητα. Είναι και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων. Με αποτέλεσμα, πάρα πολλά, πολύ λίγα σε σχέση με τα δικά μας νησιά, ή νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης, να βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς. Έτσι. Και λυπάμαι να σας πω, το καλοκαίρι στις πολύ δύσκολες συνεδριάσεις εκείνες, δεν έχει νόημα δημοσίως να τις θυμηθούμε ή να σας πω. Λεπτομέρειες, σας λέω όμως αυτές τις λεπτομέρειες, μας είχε συνταράξει η επιμονή που προφανώς είχε στοιχείο οικονομικού ανταγωνισμού εναντίον της χώρας μας, σαφέστατα, έτσι, για να ανέβει ειδικά ο ΦΠΑ στην είναι η μεταφορά του τουριστικού προϊόντος και λοιπά. Άρα ο κύριος Καμένος, ανεξάρτητα του τρόπου που ο καθένας επιλέγει, ας πούμε, για να. Τι κάνουμε, πηγαίνει καλύτερα η οικονομία και έρονται αυτά τα μέτρα σύν τον χρόνο. Αυτό κάνουμε. Όπως και για κάποιες συντάξεις που τώρα στο 1150 είναι, ας πούμε, η προστασία. Κανονικά πρέπει στον ένα, στα δύο χρόνια, πηγαίνοντας καλύτερα η οικονομία, να πάει η προστασία και για τους νέους συνταξιούχους. Και για τους νέους. Βεβαίως. Στα ίδια. Δηλαδή, το στοίχημα το μεγάλο που προσπαθούμε να κερδίσουμε ως χώρα είναι ακριβώς μέσα από την είσοδο πλέον και στις αγορές, τουλάχιστον στο πρώτο εξάμεινο του 2017, όπως το λένε, σαν κάτι το ρεαλιστικό, και κυρίως μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση και την κινητοποίηση αυτών των πόρων και των μηχανισμών, να πάει πολύ καλύτερα η ελληνική οικονομία, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνονται πλέον μέτρα θετικά, που και αρνητικές πλευρές, οι οποίες είναι σαφέστατες, υπάρχουν και τις έχουμε όλοι επισημάνει, τις παρούσεις συμφωνίες που σωρεύονται στις παλαιότερες συμφωνίες και γι' αυτό είναι τόσο επώδυνες,
Δηλαδή, το 05 σας έχω ακούσει πολλές φορές και δεν σας αδικώ σε σχέση με αυτό. Εάν πάρετε, όπως λέει ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος, τι λέει, κοιτάξτε, σε 10 διαφορετικά πεδία οικονομίας έβαλα εμέσους φόρους, έμεσους φόρους που είτε στις αλλιώς είναι άδικο, κοινωνικά, ο έμεσος φόρος, δεν το συζητάμε, αλλά έβαλα κατελάχιστο. 5 λεπτά εδώ, 2 εκεί, 1% εκεί κτλ. Δεν πρόκειται να υπάρξει μια... ας πούμε, πραγματική επιβάρηση κάποιου ακόμα και αν έχει το όλα αυτά. Το συνολικό ποσό είναι ίδιο πάντως. Είναι, λέτε, αλλά, μικρό, μικρό αλλά, ποσοστά. Αλλά, ναι. Προσέξτε, και το ξέρει καλύτερα από μένα βέβαια ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος αυτό. Το ότι αυτό σωρεύεται πάνω σε μια κατάσταση όπου άλλος μετράει να πάει στο καφενείο τον καφέ του το μισό ευρώ, το 0,75. Ναι, γιατί δεν αντικατάστησε το προηγούμενο πρόγραμμα. Δεν είναι, και προσθέσαμε πάνω στα άλλα. Δεν είναι λοιπόν μια κατάσταση την οποία... Όχι, ας πούμε, δεν θριαμβολογούμε, ούτε χαιρόμαστε, ούτε θεωρούμε ότι πρέπει να μείνει στο διηνεκές, ούτε κατά διάνοια. Δηλαδή, ελπίζουμε όλα αυτά, όπως και πολλά άλλα, το πρόγραμμα της αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης, το οποίο επεκτείνεται μέχρι 31/12, και άλλες θετικές πλευρές, όμως, πρόεδρε, να εξισορροπούν αυτή τη μεταστάση. Συνδέεται και ιδεολογικά και πολιτικά η αριστερά με τη φορολογία. Δηλαδή, η αντίπαλη πλευρά λέει ότι είναι συστατικό στοιχείο της πολιτικής σας αντίληψης και της ιδεολογίας ο φόρος. Θεωρητικά αυτό δεν είναι λάθος. Στο κράτος και στους φόρους. Θεωρητικά αυτό δεν είναι λάθος, αλλά όχι αυτή τη φορολογία. Εννοώ την τόσο μεγάλη σε τόσο πολλά στρώματα. Αλλά δείτε και το σκανδιναβικό μοντέλο, το οποίο αποτέλεσε για δεκαετίες ένα πρότυπο, στηριζόταν σαφέστατα... Στην έπαιρνε, αλλά έδινε. Ναι, αλλά αυτό είχε ένα κράτος με δομές. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ λοιπόν ότι θεωρητικά δεν είναι λάθος. Ναι. Δηλαδή, πράγματι η αριστερά συνδέεται με το ότι αυτοί οι οποίοι κερδοφορούν ή τομείς της οικονομίας που υπάρχει κερδοφορία να πληρώνει για το κοινωνικό κράτος και του αδύνατου και του μεσαίου. Μάλιστα. Δεν συνδέεται με την άρση της φορολογίας σε αυτούς οι οποίοι κερδίζουν, κερδοφορούν και τελικά κερδοσκοπούν. Εκεί είναι. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι που το είπατε πριν και θέλω να το διευρύνουμε τώρα, μια και είμαστε προς το τέλος συζήτησης. Μιλήσατε για συνενέσεις. Και επειδή αναφερθήκαμε και στον κύριο Καμένο νωρίτερα, εσείς τι σκέφτεστε να κάνετε λοιπόν στο πολιτικό πεδίο από εδώ και πέρα? Η κυβέρνηση έχει ένα καθαρό τοπίο καλώς εγώ των πραγμάτων μπροστά της μέχρι το 19. Σκέφτεστε να διευρύνετε τη συνεργασία? Σκέφτεστε να συνεχίσετε μόνο με τον κύριο Καμένο αγκαλιά? Τι σχεδιάζετε? Ή τι πρέπει να γίνει, τέλος πάντων, κατά τη γνώμη σας? Υπάρχουν δύο παράγοντες που καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις στο πεδίο το οποίο ρωτάτε. Αυτό είναι ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων στην Ευρώπη, δηλαδή προς τα που κατατείνουν οι ευρωπαϊκές ομάδες πια των κομμάτων, διότι υπάρχει μια ιστορική διλημματική κατάσταση για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό φαίνεται πια, αν πέρσι το συζητάγαμε θεωρητικά, τώρα είναι σαφές, διότι αφορά από την TIP, θυμάστε πότε ξανά την είχαμε κουβεντιάσει εδώ, βγήκε όλα, λέει δεν την υπογράφω. Μέχρι την Ουκρανία, το προσφυγικό, το Brexit. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε στρατηγικές καταστάσεις όπου και οι ομάδες οι ευρωπαϊκές θα διαμορφώσουν μια πορεία. Αυτό μια επηρεάζει. Πορεία, αυτό αλλά... επηρεάζει. Αλλάζει αυτό και εσάς, επηρεάζει. Και εσάς. Αυτό επηρεάζει. Δηλαδή ο Νίκος Βούτσης και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην Ευρωπαϊκή Αριστερά ή... Σε δημοκρατία. Κατά την προς το... σοσιαλιστικό ρεύμα. Είναι στην Ευρωπαϊκή Αριστερά και πάνω σε αυτό νομίζω και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πάρα πολύ καθαρός πάντοτε. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Αριστερά που πλέον με ευχαρίστηση βλέπει ότι διαμορφώνονται συγκλήσεις και συγγενικές καταστάσεις σε ένα βαθμό και σε τμήματα του παραδοσιακού σοσιαλιστικού και σοσιαλδημοκρατικού χώρου. Έτσι... των οικολόγων. Ναι. Κοιτάξτε, σε μια Ευρώπη η οποία γκριζάρει και μαυρίζει, το ότι βγήκε δήμαρχος στο Λονδίνο ο μουσουλμάνος, το ότι στην Αυστρία με 30.000 ψήφους το προλάβανε την τελευταία στιγμή, το ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως σας είπα προηγούμενα, με τον κύριο Γιόγκερ σε θέτει τα ζητήματα, ότι ο Γιούγκερ δουλεύει... Αν είναι εκεί είναι όμως η σύγκληση και με αυτά τα ρεύματα, τι δουλειά? Αυτό είναι το διεθνές περιβάλλον το οποίο επηρεάζει.
όχι μόνο εδώ το ΣΥΡΙΖΑ ή τα κόμματα του κέντρου ή τις λεγόμενες κεντροαριστεράς κτλ. Επηρεάζει και τον κύριο Καμένο, επηρεάζει και την κεντροδεξιά. Μας επηρεάζει όλους. Ναι. Και υπάρχει και η εσωτερική πτυχή πάνω στην οποία αναπτύσσονται διάφορες πολιτικές απόψεις και καταστάσεις. Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής μαζί σας. Μόνοι μας ψηφίσαμε και πήραμε όλο το κόστος. Επαναλαμβάνω, ούτε με θριαμβολογίες, ούτε καν με χαρά. Ναι. Των ψηφοφοριών των τελευταίων ναι. που γίνανε. Παρόλα αυτά, πιστεύουμε πως υπηρετούμε μια κατάσταση που άνοιξε δρόμους και τα λοιπά. Άρα, πήραμε αυτές τις ευθύνες. Ουδής πρόσθεσε την ψήφο του. Δεν τη ζητήσαμε κιόλας, μπορεί, μπορεί να πει κανείς. Άρα, είναι πολύ καθαρά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν προβλέπω κανενός είδους σύμπτωση, σύγκληση, διεύρυνση. Με κόμματα άλλα προσώρας. Άρα πάτε μαζί μέχρι το τέλος. Πάτε μαζί μέχρι το τέλος. Όπως είναι η συγκυβέρνηση. Τουλάχιστον μαζί. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν συνενέσεις, ανοχές, αλλαγές πορείας. Αλλαγές πορείας, οι οποίες όμως θα γίνουν κατανοητές στο λαό. Δηλαδή, άλλος θα πει ότι κοιτάξτε, αυτή η ιστορία της λιτότητας και η ταύτιση με την άκρα νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Είναι δραματική και μας οδήγησε... Συνέδριο τώρα, κύριε Πρόεδρε, ή μετά το καλοκαίρι? Δεν θέλω να το συζητήσουμε on camera αυτό το πράγμα. Είναι από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Όπως και όλα τα άλλα, εφόσον και καλά κάνουμε, περιμένουμε να κλείσει όλη αυτή η περίοδο. Ξέρετε, κύριε Σαντοτάμι, για να βγάλουμε και μια άλλη είδηση. Γιατί λέγεται ότι σε αυτό... Πέρα από τον ανασχηματισμό, εντάξει, ο πρόεδρος δεν ξέρω αν θα απαντήσει σε αυτό, αλλά πέρα από αυτό λέγεται ότι μπορεί στο συνέδριο το επικείμενο, όποτε και αν γίνει, πέρα από την ιδεολογία και το στίγμα, να αλλάξει ακόμα και το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς πώς θα το βλέπατε αυτό? Δεν έχει τεθεί τέτοια πρόταση. Δεν υπάρχει τέτοια πρόταση. Αυτό που πρέπει να αλλάξει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα από την πυκνή μέχρι ότου δεν παίρνει στα όρια της μαύρης τρύπας του σύμπαντος εμπειρία αυτού του 1,5 χρόνου να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτά τα συμπεράσματα που να μας φέρουν να ανταποκριθούμε και να αντιστοιχηθούμε με τα εκατομμύρια του κόσμου που όχι μία φορά, άρα όχι συγκυριακά, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, στηρίζω αυτή την υπόθεση. Στηρίζω αυτή την υπόθεση, η οποία δεν ήταν η ίδια όλη τη διαδρομή. Όχι, βέβαια. Ούτε είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Αλλά ο πυρήνας όμως παρακολουθεί. Θα πρέπει να αντιστοιχηθούμε τουλάχιστον. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει πιο μαζικό το κόμμα και πιο ανοιχτό στην κοινωνία και με μεγαλύτερες προσβάσεις. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου έχετε κάποια σχέση, κύριε Πρόεδρε? Τα λέτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου ή όχι πια? Όχι, όχι. Δεν έχουμε κάτι να πω. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς να σας καλημερίσουμε. Γιατί να καλημερίσουμε?